σε 4 διαφορετικές κάλπες σε 2 διαφορετικά εκλογικά τμήματα καλούνται να ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές της Κυριακής 26 Μαΐου. Καθώς οι κάλπες εκείνη την ημέρα θα είναι 4, οι ψηφοφόροι καλούνται να ασκήσουν το δικαίωμά τους σε 2 διαφορετικά και γειτονικά, όπως διευκρινίστηκε, εκλογικά κέντρα. Στο πρώτο, ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει το συνδυασμό και υποψήφιους της επιλογής του για τις ευρωεκλογές αλλά και τις περιφερειακές εκλογές. Στο δεύτερο, θα επιλέξει τον υποψήφιο για το Δήμο της περιοχής του αλλά και το τοπικό συμβούλιο. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης στις ευρωεκλογές είναι συγκεκριμένος για όλους τους Έλληνες και είναι 4, ενώ για τις αυτοδιοικητικές ορίζεται και εξαρτάται από τον Δήμο και την περιφέρεια στην οποία ψηφίζει. Είναι το σπάσιμο της εκλογικής διαδικασίας σε 2 τμήματα, σε τμήματα Α και Β, έτσι ώστε να αποφευθεί κατά το δυνατόν η ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά και να μειωθεί βεβαίως και ο φόρτος εργασίας των δικαστικών αντιπροσώπων. Οι ψηφοφόροι λοιπόν θα ψηφίσουν σε 2 διακριτά τμήματα, στο τμήμα Α για τις ευρωπαϊκές και τις περιφερειακές εκλογές και στο τμήμα Β για τις δημοτικές και τις κοινοτικές εκλογές. Η αλλαγή αυτή ισχύει για το 85% περίπου των εκλογέων. Το 85% του εκλογικού σώματος περίπου θα ψηφίσει με βάση αυτό το νέο μοντέλο. Σε δήμους όπου δεν υπάρχουν κοινότητες, αλλά και εκεί που σε περιοχές, σε δήμους που οι κοινότητες δεν υπερβαίνουν τους 300 κατοίκους, παραμένουν τα ενιαία τμήματα. Αφορά αυτό περίπου το 15% δηλαδή του εκλογικού σώματος.